Συνάδελφοι, ξέρουμε πολύ καλά εμείς οι οικοδόμοι ότι όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια τα μέτρα τα οποία φέρνουν γίνονται με πρόσχημα για το καλό μας, για τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως λένε. Ξέρουμε όμως πολύ καλά, έχουμε ζήσει στο πετσί μας, ότι όλα αυτά τα παπαγαλίζουν τα παράσιτα οι εργοδότες, αλλά και οι μηχανισμοί εκείνοι που σήμερα θέλουν να εντείνουν την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Οι οικοδόμοι έχουμε ζήσει πολύ καλά στο πετσί μας τι σημαίνει εκμετάλλευση. Ξέρουμε πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια που μας λέγαν ότι το ένσημο ήταν ακριβό, γι' αυτό και ήταν μειωμένες οι εισφορές στους οικοδόμους, ενώ σήμερα που είναι φθηνό η ανεργία και η ανασφάλιστη εργασία πάει ταμεία νεκόρ. Το 2003 ήταν 300.000 οικοδόμοι ασφαλισμένοι. Σήμερα, στις περιόδους ανάπτυξης της κανονικότητας της οποίας υπόσχονται, μόνο 30.000 οικοδόμοι είναι ασφαλισμένοι. Τα όρια συνταξιοδότησης έχουν πάει στα 62 χρόνια, ενώ είμαστε συνέχεια εκτεθειμένοι σε εργατικά ατυχήματα ή παίζουμε συνέχεια τη ζωή μας κορώνα γράμματα με τον κίνδυνο. Δεν φτάνει λοιπόν, συνάδελφοι, που μας βάλαν ακόμα πια βαθιά στο βούρκο της εκμετάλλευσης, που μας βάλαν να δουλεύουμε μέχρι τα 62, αλλά και όλους εκείνους που είναι ασφαλισμένους από το 93 και μετά να τσακίζουν τη ζωή τους στο μαδέρι, αλλά σου λένε σήμερα ότι η ασφάλιση θα είναι ότι πληρώνεις, παίρνεις. Δηλαδή όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν πληρώναμε, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια ο δικός μας κόπος και υδρότας πήγαινε χάπατο. Εάν έχουμε να απαντήσουμε ότι μπροστά στο δρόμο που ανοίγουνε, εμείς κηρύσουμε τον πόλεμο, πόλεμο ταξικό, ετοιμάζουμε τον κλάδο και τους υπόλοιπους εργαζόμενους για ταξική αναμέτρηση, απεργία, σύγκρουση, όχι μόνο για να μηθούμε σήμερα, αλλά για να νικήσουμε, να νικήσουμε εκείνα που ανήκουν στην εργατική τάξη, να βγουν οι ανάγκες μας στο προσκήνιο. Συνεχίζουμε.